Όπως ανέφεραν οι Eurasian Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν την Ουκρανία με μια υποβαθμισμένη έκδοση των προηγμένων Grey Ingle MQA1C για να μην πέσουν τα αμερικανικά τεχνολογικά μυστικά στα χέρια της Ρωσίας. Ο Αμερικανικός στρατός φέρεται να ηγείται των προσπαθειών για την διερεύνηση ποιες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν στα μη επανδρομένα αεροσκάφη Grey Eagle, ώστε ακόμη και αν χαθούν μερικά από αυτά, να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος αποκάλυψης ευαίσθητης τεχνολογίας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να τα λάβει η Ουκρανία. Ωστόσο, υπήρξαν ανησυχίε ότι η ευαίσθητη τεχνολογία αυτών των drones θα μπορούσε να πέσει στα χέρια των Ρώσων, δεδομένου ότι ορισμένα drones θα καταρριφθούν σχεδόν σίγουρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική δεν δίνουν τα drones MQ-9 Reaper, των Grey Ingles, στου Ουκρανούς όχι επειδή φοβούνται μήπως οι τελευταίοι κάνουν χρήση του εντό του ρωσικού εδάφους, οδηγώντας τε σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ο λόγο είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν τον κύριο πάροχο πλικών συστημάτων και πυρομαχικών προ την Ουκρανία, οπότε θεωρείται βέβαιο πω δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να δυσαρεστήσουν η τελευταία την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο λόγο κατά την εκτίμησή μα: που είναι η κατασκευή των ανηλόγων drones με υποδέστερη τεχνολογία από αυτή που φέρουν, απαλύφοντα του κινδύνου έτσι διαρροή κρίσιμη τεχνολογία των ΗΠΑ. Διαπιστώνουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν την στρατιωτική βοήθεια στου Ουκρανού τόσο όσο προκειμένου να μην οδηγηθούν οι καταστάσει σε περίεργε εξελίξει σε σχέση με τη Ρωσία. Οι Ουκρανοί από την άλλη υποφέρουν από χτυπήματα των Ιρανικών και Ρωσικών δρόμων καμικάζι, τα οποία πλήττουν όχι μόνο την ενεργειακή υποδομή του, αλλά παρέχουν και εγγύη αεροπορική υποστήριξη στι επίγειε ρωσικέ δυνάμει με αποτέλεσμα η πλάστικα του πολέμου να αρχίζει να γέρνει υπέρ τη Μόσχα, όπω φαίνεται από την εξέλιξη των επιχειρήσεων στον Παχμούτ στον Ντομπά, όπου πραγματικά οι απώλειέ του είναι τεράστιε. Τέλο, σε περίπτωση απόκτηση των drones MQ9 Reaper και MQ1C Grey Eagle από του Ουκρανού, αντιλαμβανόμαστε ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων θα είναι διαφορετική, αφού τα συγκεκριμένα θα μπορούν να πραγματοποιήσουν παροχή εγγύη αεροπορική υποστήριξη στι δοκιμαζόμενε επιγεί δυνάμει των Ουκρανών, πλήττοντα παράλληλα στόχου υψηλή προτεραιότητα των Ρώσων, όπω σταθμού διοικήσεω, την εφοδιαστική αλυσίδα σε τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά, συστοιχίε αντιεροπορικών συστημάτων, συγκεντρώσει προσωπικού. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.